Οι Αμερικανικές αρχές δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν τι ακριβώς αναζητούσαν οι hacker που πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη στην ιστορία κυβερνοεπίθεση κατά των ΗΠΑ. Οι hacker κατάφεραν να διεισδύσουν σε 18.000 κυβερνητικούς οργανισμούς. Αν και οι ανεπίσημες πληροφορίες και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδειξαν το Κρεμλίνο ως υπεύθυνο για την επίθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε tweet ότι πίσω από την επίθεση μπορεί να κρύβεται η Κίνα. Το μέγεθος της επίθεσης και το γεγονός ότι χρειάστηκαν μήνες για να γίνει αντιληπτή οδηγεί το Αμερικανικό Πεντάγωνο σε σκέψεις να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κατά των κυβερνοεπιθέσεων. Σκέψεις που είχαν ξεκινήσει ήδη από τη διακυβέρνηση Ομπάμα που είχε προτείνει την αναβάθμιση των συγκεκριμένων κυβερνοεπιρεσιών. Πάντως, οι Δημοκρατικοί ανησυχούν τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα σπεύσει να τοποθετήσει επικεφαλής της νέας υπηρεσίας πριν εγκαταλείψει το Λευκό Οίκο.